Αντιμέτωπος με την κατηγορία της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση, ο Κενάν Αγιάς παραμένει για 98η ημέρα έγκλειστος στις φυλακές υψίστης ασφαλείας του Αμβούργου, μετρώντας αντίστροφα για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Έχει ορίσει ως πρώτη δικάσιμο, πρώτη εμφάνιση ενώπιον του, την 3η Νοεμβρίου 2023, προκειμένου ο πελάτης μου να τοποθετηθεί επί του κατηγορητηρίου που αντιμετωπίζει. Ο 49χρονος Κούρδος αγωνιστής, η έκδοση στη Γερμανία του οποίου αποφασίστηκε από το Κυπριακό Ανώτατο Δικαστήριο στις 16 Μαΐου, αναμένεται να βρεθεί τουλάχιστον 10 φορές στο σκαμνί του κατηγορούμενου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η επικοινωνία μαζί με οικείους και φιλικά του πρόσωπα εξακολουθεί να είναι περιορισμένη λόγω της κατηγορίας που αντιμετωπίζει. Το δικαίωμα του στην επικοινωνία το ασκεί μόνο κατόπιν επίβλεψης των αστυνομικών αρχών και εμπιστευτικός το ασκεί μόνο με τους δικηγόρους του. Ο Ευστάθιος Ευσταθίου, ένας εκ των τριών Ευρωπαίων δικηγόρων που συναποτελούν την ομάδα υπεράσπισης του Κενάν Αγιάς, αναμένεται την ερχόμενη Δευτέρα να συναντήσει τον πελάτη του επίτα από σχετική άδεια του Γερμανού Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα. Με παρέλευση 2 μηνών μου επιτράπηκε είσοδος και αναμένεται την 11η Σεπτεμβρίου θα παρευρεθώ στις φυλακές αυτές της ψήστης ασφαλείας στο Αμβούργο προκειμένου να έχω την πρώτη προσωπική συνέντευξη εμπιστευτική, η οποία θα είναι εμπιστευτική συνέντευξη επί γερμανικού πλέον εδάφους. Ο δικηγόρος του Κούρδου αγωνιστή αποκαλύπτει στον Αλφα πως εν ώψη της έναρξης της δίκης στη Γερμανία έχει συσταθεί παρατηρητήριο προς παρακολούθηση των εξελίξεων και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πλαισιώνουν δικηγόροι, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές αλλά και πολιτικά πρόσωπα τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, τα οποία μέλη μαμένεται να παρίστανται κατά τις εμφανίσεις του Κενάν Αγιάς ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας. Την ώρα που ο Κενάν Αγιάς βρίσκεται φυλακισμένος στη Γερμανία, η υπεράσπιση του κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το τι μελιγενέστε με την άδεια νόμιμης διαμονής του στην Κύπρο, καθώς αυτή αναμένεται να λήξει σε 1 μήνα. Θα έχει συνέπειες στην απώλεια του ειδικού καθεστώτος που έχει ο ίδιος όντας αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας και κατά συνέπεια θα τον εκθέτει για ακόμη μια φορά σε πιθανή επαναπρόθεση του στην Τουρκία του καθεστώτος Ερντογάν. Η υπεράσπιση του Κούρδου ακτιβιστή έχει για το σκοπό αυτό προβεί στα δέοντα προκειμένου να δοθούν οι ειδικές άδειες από τον Υπουργό Εσωτερικών.